Εδώ θα μιλήσουμε την διαγγείλου αποκάλυψη που εδέχτη ο Αβά Μακάριος περί αποκρύφων και αρήτων μυστηρίων και περί μνημοσύνων των κεκοιμημένων. Θα το πούμε στην καθαρέγουσα. Πορευόμενος ποτέ ο Αβάος Μακάριος εν τη ερήμο, οικολούθησεν αυτόν άγγελος Κυρίου και λέγον το γέροντι. Ευλόγησον πάτερ, ο δε γέρος το χαζόμενος, ότι είναι μοναχός από την έρημον, είπε προς αυτόν. Ο Θεός συγχωρέσει τέκνον. Περιπαντήσατες λοιπόν ο λίγον διάστημα εστοχάστη ο Αβάς την θεωρία και το σχήμα αυτού και λέγει αυτό. Βλέπω σε τέκνον και εξίστα με την θαυμαστή θεωρία σου και στοχαζόμενος μήπως δε και δεν είσαι άνθρωπος και ορκίζωσε εις το Θεό να μου υπείς την αλήθεια. Τότε ποιήσας ο άγγελος το Αβά Μακάριο μετανία λέει. Ευλόγησον πάτερ, εγώ καθώς βλέπεις δεν είμαι άνθρωπος. Αλλά άγγελος και ήρθα να σε διδάξω μυστήρια εκείνα τα οποία δεν εξεύρεις και επιθυμείς να μάθεις. Λοιπόν ερώτησε με ή τι θέλεις και εγώ σε αποκρίνομαι. Τότε ο γέρον ποιήσα στο άγγελο μετάνοια λέγει. Ευχαριστώ σοι Κύριε ότι επεψάς με οδηγώ ή να διδάξει με εκείνα όπου δεν εξεύρω και επιθυμώ να μάθω. Απόκριφα και μη άρρητα μυστήρια. Και ο άγγελος είπε. Λοιπόν ερώτησον με πάτερ, ο δε γέρον λέγει. Πες μου, Άγιε Άγγελε, εάν γνωρίζουσι μεταξύ τους οι άνθρωποι στον αιώνιον κόσμο εκείνων και κοιμημένοι. Και είπε ο Άγγελος, άκουσον Πάτερ Άγιε, καθώς στον κόσμο τούτο οι άνθρωποι αφεσπέρας κοιμούνται έως πρωί και την αύριον σηκώνονται. Και γνωρίζουσι τους χτέσας του ανθρώπους και χαιρετούς και συνομιλούς και πολλάκις καθεζόμενοι, συνεφραίνονται και ρωτά ο ένας τον άλλον, έτσι γίνεται και σε εκείνον τον κόσμο, ο εις τον έτερον γνωρίζει και συνομιλεί. Διότι, καθώς υπάγει της εις την αγορά και εκεί βλέπει άρχοντας και πτωχούς και ρωτά ποιος είναι εκείνος και ποιος ο άλλος και διερωτήσεως μανθάνει και εκείνους τους οποίους ποτέ δεν είδε, έτσι ακριβώς γίνεται και εκεί, λέγω δε οι δίκαιοι μόνον οι δε αμαρτωλοί και τούτο το ιστερούνται. Τότε λέγει ο γέρον, είπε μου και τούτο, παρακαλώ μετά το χωρισμό της ψυχής εκ του σώματος, τι γίνεται και γιατί γίνονται τα μνημόσυνα των τεθνεόντων. Και ο άγγελος είπε, άκουσε Πάτερ Άγιε, μετά το χωριστήνε την ψυχή εκ του σώματος, λαμβάνουσιν αυτήν οι άγγελοι μετά την τρίτη ημέρα και έρχονται εις τον ουρανό, ή να προσκυνήσει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν από της γης, δε εις τον ουρανό είναι σκάλα και κάθε σκαλόνιον έχει ένα τάγμα δαιμόνων, τα οποία λέγονται τελώνια και απατούσε την ψυχή εκείνη τα πονηρά πνεύματα και φέρουσε τα χειρόγραφα αυτής και δείχνουσι των αγγέλων λέγοντες την δύναμέρα εις τόσας του δίνω μηνός επίησεν αυτή η ψυχή αυτό ή έκλεψεν ή πόρνευσεν ή μίχευσεν ή εμαλακίστη ή εψεύσατο ή συνεβούλευσε άνθρωπον εις κακών έργων ή τι εις άλλων κακών έκαμε αλλά τα δείχνουσι των αγγέλων. Τότε δείχνουσι οι άγγελοι τι αγαθόν έκανε η ψυχή εκείνη η ελεημοσύνη η προσευχή η λειτουργία η νηστεία ή άλλο τι αγαθόν έκαμε. Και αντισταθμίζουν οι άγγελοι και οι δαίμονες και αν ευρεθεί τι αγαθούν περισσότερο αρπάζουν αυτοί οι άγγελοι με μεγάλη χαρά και ανεβαίνουν εις έτερων σκαλόνιων. Και οι δαίμονες τρίζουν τα δόντια αυτών ως άγριοι σκύλοι και βιάζονται ή να αρπάξουν εκείνη την ελεηνή ψυχήν από των αγγέλων. Η δε ψυχή συστέλλεται και τρομάζει κατά πολλά και κρύπτεται εις τους κόλπους των αγγέλων και γίνεται μεγάλη διάλεξη και μεγάλος θόρυβος έως ότου να ελευθερώσει την ελεηνή ψυχή εκείνη από τα σχήρα των δαιμόνων και πάλι ανέρχονται εις έτερων σκαλόνιων και εκεί βρίσκουσι άλλο τελώνιων δεινότερων και αγριότερων και εδώ πάλι γίνεται πολύ όχληση και ταραχή μεγάλη και ανεκδίγητος της να λάβει την ελεηνή εκείνη ψυχή και κραυγάζονται οι δαίμονες, ελέγχουν την ψυχή εκείνη και λέγουσιν πού υπάγεις, δεν είσαι εσύ που επόρνευσες κατεμόλυσεν στο Άγιον Βάφτισμα, δεν είσαι εσύ που μόλυνες στο Αγγελικό Σχίσμα, πού υπάγεις τώρα, γύρισε εις τα πίσω, υπόστρεψε εις τα κάτω και εις το σκοτεινό δάναδι στο πυρτό εξώτερο εις το σκόλικα των ακίμητων, τότε αν η ψυχή εκείνη καταδικασμένη υποστρέφουν είναι αυτήν οι πονηροί δαίμονες υποκάτω της γης εις τόπος σκοτεινών και οδυνηρών και ουέ την ψυχή εκείνη, ουέ την ώρα εκείνη ενήν εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος και τις δύνατε διηγήσετε Πάτερ Άγιε την ανάγκη εκείνη την οποία έχουσι καταδικαστή σε ψυχέ εις τον τόπον εκείνον. Δε ευρεθεί η ψυχή καθαρά και αναμάρτητος αν έρχεται εις τον ουρανόν με τα μεγάλης χαράς και συνα παντός είναι αυτήν οι άγγελοι με τα λαμπάδων θυμίαμάτων
και ασπάζονται σε αυτήν. Έπειτα απέρχονται στο δεσποτικό θρόνο προς σκηνή των Κύριων και Θεών ημών Ιησού Χριστόν και τότε βλέπει τους χώρους των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύριων, των Αγίων Πατέρων, τα εννέα τάγματα των Αγίων Αγγέλων, τη λαμπρότητα εκείνη την άρτον και ακούει την αγγελική εκείνη μελωδία και το κάλο στο αμήχανο. Η ρώτη σας δε περί των μνημοσύνων πώς και γιατί γίνονται. Επειδή, ως είπομεν, έως τας τρεις ημέρας δεν ανέρχεται η ψυχή εις προσκύνηση, δια τούτο ποιούμεν ως περ πανέριον και επέμπομεν εις τον Κύριον υπέρ της ψυχής εκείνης. Και μετά την προσκύνηση επιστρέφουν αυτοί οι άγγελοι που επεριπάτησε εις τη ζωή της και ενθυμίζουν εις αυτή τας πράξεις της τας πονηράς και αγαθάς λέγοντας. Εδώ έκλεψες, εκεί πόρνευσες, εκεί κατελάλησες, εκεί μαλακίστησες, εκεί εφώνευσες, εκεί επιόρκησες, εκεί αδίκησες, εκεί ευλαστήμησες, εδώ ετόκησες, εκεί εμέθησες, εκεί εμίχευσες, εκεί σκανδάλισες. Εκεί έπειτα πάλι τα αγαθά τα οποία ελέησες, νίστευσες, μετανόησες, έκαμες λειτουργίας, εκεί παράκληση, εκεί αγρυπνία, εκεί προσευχή, εκεί γονικλησίες, εκεί στάσιμον, εκεί εγκρατείαν και έτσι ποιούσιν έως της ενάτης ημέρας. Και εν τη ενάτη ημέρα ανέρχονται πάλι εις προσκύνηση, όπως και εις την τρίτη τα δε μνημόσυνα απέμπουση ως ενθύμηση υπέρ της ψυχής εις τον Κύριον, όπως υποδεχτεί αυτήν εν ηλαίω όματι, επειδή πολλά ωφελούσε την ψυχή ελεημοσύνη και λειτουργία και τα μνημόσυνα. Διότι δίνανται αυτοί να εκβάλλουν την ψυχή από την κόλαση. Μετά δε τη δευτέρα προσκύνηση πάλι φέρουσιν αυτήν οι άγγελοι στον κόσμο και δείχνουν συν αυτή τον παράδεισο, τον ελαιώνα, τον κόλπο του Αβραάμ, τα σκηνά, τα αναπαύση των δικαίων. Και όταν ειδεί τη χαράν εκείνη την άφατον, παραμυθείτε και χέρι και δέτε τον αγγέλου να κατασκηνώσουν συν αυτήν, εκεί μετά των δικαίων. Έπειτα δε δεικνύουν συν αυτήν και τα σκολάσει των αμαρτωλών λέγοντε. Ούτω εστίν ο πύρινο ποταμό, ούτω εστίν ο σκόλιξο ακίμητο, ούτω εστί το σκότο το εξώτερο και τούτο το εσώτερο, ούτω εστί ο βρυγμός των οδόντων και κάθε εξής όλα στα σκολάς των αμαρτωλών. Δεν είναι πάτερα για άλλη δρυμήτα την κόλαση και φοβερατάτη ως του πόρνου και του κλέπτου, εξαιρέτως του πόρνου μοναχού και της μοναχής, του πόρνου ιερέως και της πρέσβη. Μετά δε το θεωρήσετε αυτά πάντα αναφέρεται πάλι εις προσκύνηση τη 40η ημέρα και δια τούτο γίνονται μνημόσυνα των τεθνεόντων, επειδή μέλει η ψυχή την 40η ημέρα να λάβει την απόφαση και να απέλθει όπου βούλεται ο φιλάνθρωπος Θεός κατά τα έργα και την πράξη όπου έκαμε εις τον κόσμο τούτον και αποκαθίσταται η ψυχή εν θα βούλεται ο Κύριος ως την ημέρα της Αναστάσεως να αναστηθεί και το σώμα και απολάβει τα έργα του. Τότε στενάξας ο γέρον και δακρύσας πικρός είπεν, ουέ τη ημέρα εκείνη στην οποία γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Λέγει αυτό ο άγγελος, ναι τιμιε πάτερ, ο αμαρτωλός λέγω, ο δε δίκαιος μακαρία η ημέρα και η ώρα εν ή εγεννήθη. Ταύτα λέγει όσιος παρακαλώ σε είπε μου και τούτον, έχει τίποτε να άνεση ο αμαρτωλός ή τέλος η κόλασης αυτού. Ο άγγελος είπε, ουχή πατέρ Άγιε, ούτε η βασιλεία του δικαίων έχει τέλος, ούτε η κόλαση των αμαρτωλών. Εάν έπαιρνε κανείς κάθε χίλιους χρόνους ένα κόκκον άμμον από τη θάλασσα και το μετέθετε αυτόν, ήθελε να έχει ελπίδα να τελειώσει. Η δε κόλαση των αμαρτωλών. Λέγει πάλι ο Όσιος, παρακαλώ είπε μου και τούτο, ποιοι Άγιοι είναι εσπλαχνικότεροι στον άνθρωπο για να παρακαλεί αυτόν, αυτούς ο ελεηνός άνθρωπος, ή να πρεσβεύσει υπέρ αυτού. Και αποκριθείς ο άγγελος λέγει, όλοι οι Άγιοι εσπλαχνικοί είναι εις εσάς τους ανθρώπους και γνώμονες, αλλά εσείς οι άνθρωποι, όσα γνώμονες και αχάριστοι κάμνετε αυτούς να οργίζονται εις εσάς, διότι οι Άγιοι Άγγελοι έχουν πολύ ευσπλαχνίαν εις τον άνθρωπο. Επειδή είναι κάτι σωτηρίας των ανθρώπων είδων και αυτή τα παράδοξα του Θεού, πλην τούτον η Κυρία Θεοτόκος η Δέσποινα ημών εσπλαχνίζεται περισσότερο το γένος των ανθρώπων, έπρεπε Πάτερ Άγιο ο άνθρωπος ανεξάλληπτον να έχει το όνομα αυτής στο στόμα του. Άλλο διάβολος υπάτησε αυτόν και έγινε αχάριστος. Διότι δια των πρεσβείων αυτής και ηγεσιών ίσταται ο κόσμος μέχρι τη σήμερα κατεφρόνησαν οι άνθρωποι των Θεών και τους Αγίους, κατεφρόνησε και ο Θεός αυτούς και οι Άγιοι. Λέγει πάλι νόσιος. Είπε μη Άγιοι Άγγελε, ποιον αμάρτημα υπάρχει μεγαλύτερο των αμαρτιών, και ο άγγελος είπε, πάσα αμαρτία τι με πάτερ χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Η δέμνηση κακία και βλαστημία κυριεύει όλα στα αμαρτίες, διότι άφτε και μόνε
είναι ικανή να καταβιβάσουν το άνθρωπο εις τα πέταυρα του άδου και εις τα καταχθόνια της γης και της θαλάσσης. Και πάλι τον γέρον είπε, ποιο αμάρτημα πλέον τον άλλο μισεί ο Θεός? Και ο άγγελος απεκρίθη, την καινοδοξία αυτή μόνη όλο τον κόσμο να πόλεσε, ότι δι' αυτής ο πρωτόπλαστος Αδάμ εξόριστος του παραδείσου έγινε, δι' αυτής ο πρωτόπλαστος των δαιμόνων απόλετο και δι' αυτής ο Φαρισαίος τους κόπους απόλεσε. Διότι ο άνθρωπος εάν πέσει εις τούτον πάθος, δύσκολον είναι να ηγερθεί. Ο δε γέρον λέγει πάλι, η ρώτηση, ποιοι άνθρωποι κολλάζονται περισσότερο των άλλων? Και ο άγγελος είπε, είπα ο πόρνος και ο βλάστημος. Πλην σου λέγω και τούτο, ότι υπό κάτω πασών των κολάσεων υπάρχει και κόλασης δίνει και πονηρά, ή της καλείται άφνια. Εκεί κολλάζονται οι πόρνοι ιερείς και μοναχαί επορνεύουσα. Διότι τίμιε πάτερ μέλη ανακαινίστε το πεσόν τάγμα από τους καλούς ιερείς και μοναχούς και εις μεγάλη τιμήν θα υπάγουν. Λοιπόν, πονηροί και κακοί μοναχοί εις μεγάλη ατιμία και κόλαση από πέμπους και δεχόμενοι παρανόμους και ένα και ενδόρων και οι καταφρονούνται στην ακολουθία αυτών ένα και κοσμικών και βιωτικών φροντίδων. Διότι εν μία ακολουθία έχω συναδώσει λόγω το Θεό, περί δε των μεθιών των ιερέων, τι είπε και τι λαλήσω, ουέ αυτής, ότι δίνει κόλασης, αναμένει αυτούς. Τότε λέγει ο γέρον, είπε μη και τούτο παρακαλώ, οι καταφρονούντες την Αγίαν Κυριακή έχουσι τίποτε τιμωρίαν εκεί? Και αποκριθείς ο άγγελος είπε, ουέ αυτής τιμιε πάτερ, οποία φρικτή κόλασης δέχεται αυτούς, ή της καταφρονεί την Αγίαν Κυριακή των Κύριων καταφρονεί, και ο Κύριος καταφρονεί αυτούς, διότι Κυριακή ημέρα ο Κύριος εστίν, και ως της τιμά αυτήν των Κύριων τιμά, ως της πάλι τιμά τη μνήμη των Αγίων, και ως της εορτάζει τας μνήμας αυτών βοηθούσιν οι Άγιοι αυτών, διότι μεγάλην παρησίαν έχουν προς το Θεόν, και ό,τι ζητήσουσι παρέχει αυτής ο Κύριος. Άλλοι άνθρωποι απεδίωξαν το φόβο του Θεού από αυτόν, κι ούτε το Θεόν έχουσι φίλων ούτε τεινά των Αγίων, αλλά εκολύθησαν μόνον εις τα βιωτικά και κοσμικά, τα καταστρεφόμενα και φθυρώμενα και ουέ αυτής. Γίγνος και τίμιε πάτερ, ότι πας άνθρωπος ή ιερεύς ή μοναχός ή κοσμικός ή ιδιώτης δεν τιμά την Αγία Κυριακή, Θεού πρόσωπο δεν βλέπει, ουδέ έχει ελπίδα σωτηρίας. Τώρα λοιπόν τίμιε πάτερ, ή τι θέλεις ερώτησόν με, διότι είναι ώρα να πορευθώ εις τον ουρανό να πείσω την παράσταση του Κυρίου μου. Τότε στενάξας ο γέρον και δακρύσας πικρός είπεν, ουέ ημίν, ιδού ο καλός δούλος του Κυρίου μου άγγελος, ο Νάιλος και αναμάρτητος, βιάζεται να δώσει τη δοξολογία το Κυρίο. Ημείς δε η ηλική και αμαρτωλή, δεν φροντίζομεν αλλά καταφρονόμεν τη σωτηρία μας. Λέγει πάλι Όσιος προς τον άγγελο, παρακαλώ σε, είπε μη, ποια προσευχή αρμόζει το μοναχό? Ο δε είπεν αυτό, εάν είναι γραμματισμένος ο άνθρωπος του Δαβίδη ψαλμή, ή δε και δεν είναι, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αυτή η ευχή είναι η δυνατότερα, διότι πολλοί γραμματισμένοι άφησαν όλα και κράτησαν αυτή την ευχή και εσώθησαν, διότι αυτήν δύναται να κρατήσουν στη μνήμη των και άνδρες και γυναίκες και παιδιά και μοναχοί και μοναχέ και ευμαθείς και αμαθείς και άμπειροι και έμπειροι, και ο θέλων να σωθεί ταύτη να σκρατεί εν ημέρα και νυχτή εν κελίο εν οδό, ιστάμενος και καθήμενος, καν περιπατεί καν εργάζεται, αυτή την ευχή ας κρατεί μετά πόθου και προθυμίας, διότι αυτή είναι ικανή εις κάθε έναν όπου θέλει να σωθεί. Και πάλι είπε ο Όσιος, επειδή ήλθες να με διδάξεις των αμαρτωλών, δέω μέσου είπε μη. Και τούτο, εάν ευρεθεί τη άνθρωπο αμαρτωλό και διδάξει άλλο, εκβάλει αυτόν από την αμαρτία και δείξει σε αυτόν στράτα καλή, έχει τίποτε μισθόν? Λέγει αυτό ο άγγελο. Ως τη πράξη ταύτα όπου με ερωτά, σώζει τον εαυτό του και την ψυχήν εκείνη εξέβαλεν από την κόλαση, ούτω και ο συμβουλεύων άλλων την άει στο κακόν, όχι μόνον εκείνον καταστρέφει, αλλά και την ψυχή του παραδίδει το διαβόλο. Λοιπόν δε είναι δυνοτέρα αμαρτία εις το συμβουλεύσε άνθρωπον εις κακών έργων, ούτω δε πάλι είναι καλόν το συμβουλεύσε εις το αγαθόν. Πάλι ρώτησε ο Όσιος λέγον, είπε μου και τούτο τάχα, έως τώρα επλήθυναν οι Άγιοι εις όλον τον κόσμο, και έως τέλος θα είναι άραγε τιούτη? Και ο άγγελος είπε, έως τη συντελείας του αιώνος τι με πάτερ, δε θέλει εκλείψει δίκαιος
και προφήτης Κύριο το Θεός αυτός ουδέ το σατανά υπηρέτης, πλην εις τους υστερινούς καιρούς, όσοι εν αληθεία δουλεύσουσι το Χριστό και κρύβονται από τους ανθρώπους, εάν σημεία και τέρατα δεν κάμνουν ως αν τώρα, αλλά πρακτική οδό περιπατούν, μετά ταπεινώσεως μεγαλύτεροι από τους τελούντα σημεία θέλουν ευρεθεί εν τη Βασιλεία του Θεού, διότι τότε δεν θέλουν οι δι την ανακάμνη σημεία και θαύματα είναι της τι αύτης υποθέσεως αναζωπηρούμενοι οι άνθρωποι με δυνατήν προθυμίαν εισέλθουν εις τον αγώνα, διότι θέλουν είναι εκείνοι όπου να επιμένουν και να εξουσιάζουν σε όλο τον κόσμο αδόκιμοι παντελώς, να μην γιγνώσκουν ούτε μίαν επιστήμην της αρετής, διότι θέλουν ξεπέσει όλοι στην γαστριμαργίαν, φιλαργυρίαν και καινοδοξίαν, και να είναι περισσότερο σκάνδαλο της ανθρώπης και ουχή υπογραμμός, και δια τούτο περισσότερον αμεληθήσετε η αρετή, διότι τότε θέλει βασιλεύσει η φιλαργυρία και ουέη σε εκείνους όπου χαίρουσιν και έχουσιν χρήματα πολλά, όνειδος γάρ έσονται ούτι Κυρίω το Θεό και δεν θέλουν ειδή πρόσωπο Θεού ζώντος, ότι μοναχός ή λαϊκός όπου δίδει εις τόκον το αργύριον αυτού βυθό ταρτάρο καταποντιστήσεται, ότι δεν προτιμά να κάμει αυτά καρποφόρα Κυρίω το Θεό δια της ελεημοσύνης των πενήτων. Ταύτα υπόν ο άγγελος το Αβά Μακαρίο και κλίνας προς αυτόν την κεφαλήν είπε, ευλόγησον Πάτερ, συγχώρεσόν με. Τότε πεσόν ο γέρον προσεκίνησιν αυτόν λέγω, πορεύω εν ειρήνη παράστηθη τη Αγία Τριάδη και πρέσβευε υπέρ εμούν, και αναχωρούσας ο άγγελος απήλθε εις τον ουρανόν. Ο δε Αβάς Μακάριος ευχαριστήσας το Θεό, επήγε εις το κελίον του και διηγήθη εις τους αδελφούς και συνασχητάς αυτού όσα είδε και ήκουσιν από τον άγγελον, δοξάζων και ευλογών των Θεών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.